Να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Μπακογιάννη, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ακόμα και για ένα απλό θέμα, για τα πόσες χιλιάδες δέντρα είχε πει ότι θα φυτέψει στην Αθήνα στη διάρκεια της θητείας του, ακόμα και σε αυτό ψευδόμενος συνελήφθη, έτσι. Το βίντεο! Το βίντεο! Θυμάμαι 75.000 δέντρα να έχετε αναφέρει. Θα πρασινίσει η Αθήνα. Πρασίνισε η Αθήνα. Υπήρξαν 75.000 δέντρα. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει 75.000 δέντρα. Συνολικά, για να μιλάμε και με νούμερα, σχεδιάζουμε την αντικατάσταση και τη φύτευση περίπου 75.000 δέντρων. Ποτέ δεν είχαμε αναφέρει 75.000 δέντρα. Είναι ντροπή! Αυτό το οποίο είχαμε πει και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν είχατε αναφέρει νούμερο. Είναι ότι είμαστε σε πόλεμο με την κλιματική κρίση. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουγιάρα. Στέφανε Χιό. Καλά είσαι. Θέλω να φέρω popcorn. Έλα, ξεκίνα. Είχε δίκιο η γιαγιά του που τον έλεγε βλάκα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος. Υποσχέθηκε, φήνικες και βάλε πλατάνια. Βρε βλάκα! Ε, βλάκα! Ρε πώς θα φυτρώσουν τα πλατάνια μες στα πεζοδρόμια. Βλάκα! Οι ρίζες του πλατανιού θα γκρεμίσουν τους δρόμους. Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Είναι τόσο χατζιαβάτης και Μηθριδάτης που θεωρεί τους Αθηναίους πολίτες βλάκες. Γιατί λέει ψέματα και συνελήφθη να κλέβει ο Πόρες. Ποιος αυτός! 1-0! Οι Μητσοτάκηδες και οι Μπακογιάννηδες μια ζωή ήταν τσίπηδες. Τζαμπατζίδες! Δεν πληρώνανε ούτε στο παντοπολείο! Έχουν εφεσώσει όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας! Κύριε Μπακογιάννη! Κύριε Κοντοπίνα μου! Δεν τα ξέρετε αυτά? Εγώ ας τα πω. Μια πηγαίνετε και ρωτήστε τους μανάβηδες στα Βρυλίσια. Για ρωτήστε τους μανάβηδες και τους μπακάλιδες και τους φουρναρέους εκεί και τους αγαλοπλάστες. Είχανε πληρώσει ποτέ? Όχι. Ποιος σας λέει αυτές τις αχλαμάρες? Εγώ δεν υπερβάλλω. Πηγαίνετε ρωτή, έχω κάνει πορτάζ. Ξέρετε τι κάνανε? Πηγαίνανε στο κρεοπολείο και λέγανε κόψε 2 κιλά κιμά, βάλε 2 καρπούζια, βάλε 2 πεπόνια, βάλε 2 κιλά στα φύλλα. Βάλτε! Και το είχαν κάνει εκεί τη πουτάνα στο κάγκελο. Να και τα κοτόπουλα, να και τα σταφύλια, να και τα καρπούζια, να και τα πεπόνια, να και τα παϊδάκια στη σκάρα. Και τρώγανε με τα 10 χέρια τσαπαρία. Αυτοί είναι οι Μπακογιάννηδες και οι Μητσοτάκηδες. Αλλά αυτοί είστε. Τα ακούω όλα αυτά, δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα υιοθετήσω. Εμείς δεν υιοθετούμε. Ξέρετε τι φέσια έχουν ρίξει αυτοί? Φεσατζίδες. Σταμάτα! Ακόμα και τα σόβρακα που παίρνανε. Ναι. Ναι. Και εκείνα δεν τα πληρώνανε. Όπα. Γουάου. Πού τα βρήκατε όλα αυτά? Λούμπεν. Αλλά αυτοί είστε.